Αγαπητοί συνάδελφοι, γεια σας. Χριστός Ανέστη. Και στη σημερινή ομιλία θα ασχοληθούμε με ένα πολύ συχνό σύμπτωμα, τον ήλικο, ο οποίος όχι μόνο είναι συχνό, αλλά έχει σχέση με πάρα πολλές ειδικότητες. Δηλαδή δεν έρχονται μόνο οι ασθενείς στον χώρο της λαρυγολογίας, αλλά κάθε ειδικότητα μπορεί να δεχθεί ένα ασθενή που πάσχει από ήλικο. Και επομένως είναι ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση μέσα στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης. Εγώ θα ήθελα απλώς να κάνω μια εισαγωγή, δηλαδή να πω ότι για να γίνει ένας ήλικος, ένα σημαντικό σύμπτωμα όπως είπαμε, πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται, δηλαδή υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο μας εξασφαλίζει την ισορροπία και τον προσανατολισμό στον χώρο. Και λόγω αυτού, όταν κάποια περιοχή του συστήματος πάθει βλάβη, θα κάνουμε ήλιγο. Γιατί δυστυχώς επικρατεί άποψη ότι έχουμε κολλήσει στη λέξη λαβύρινθος και νομίζουμε ότι όλα παρέρχονται από το λαβύρινθο. Ενώ οι λαβύρινθοι στην προκειμένη περίπτωση αποτελούν τους υποδοχείς και πέραν αυτού έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο, όπως το ακούσετε παραπέρα, υπάρχει και μπορεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση πλην των λαβυρίνθων. Που δεν είναι τόσο συχνό όσο νομίζαμε παλιά, όλα τα λέγαμε παλιά λαβύρινθο, ενώ σήμερα επικρατεί το εντελώς αντίθετο. Οι προσβολές του λαβυρίνθου είναι σπάνιες, εν αντιθέσει προς τον οφθαλμό, ενώ οι άλλες περιοχές είναι πιο συχνές. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε καταρχήν ότι το σύστημα ισορροπίας είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Δεν είναι ένα κλειστό σύστημα όπως το σύστημα της θόρασης και της ακοής, όπου έχουμε αρχή και τέλος. Γι' αυτό και το σύστημα της ισορροπίας μαζί με την ακοή που συνηθίζουν οι νευρολόγοι ειδικά να λένε ότι είναι η 8η εγκεφαλική συζυγία, στην πράξη δεν είναι καμιά 8η εγκεφαλική συζυγία, είναι μόνο η ακοή, το σύστημα εξολοκλήρου, αλλά μόνο ένα μέρος του συστήματος της ισορροπίας που αφορά, όπως θα δούμε, το εκδοσιακό σύστημα, πορεύεται κατά ένα βαθμό τη διαδρομή αυτή που λέμε 8η εγκεφαλική συζυγία. Τα κύρια λοιπόν συστήματα τα οποία συμμετέχουν στο να λειτουργήσει σωστά η ισορροπία και ο προσανατολισμός στον χώρο, είναι πρώτα-πρώτα το εθουσαίο σύστημα που είναι και το κυριότερο, αλλά εδώ έχουμε και δύο βοηθούς, το οπτικό σύστημα και την επιπολής και την ενδοβάθη αισθητικότητα. Εδώ σας δείχνω μια εικόνα που βλέπετε εδώ τα βασικά τις βασικές αυτές περιοχές, που είναι εδώ το σύστημα του λαβυρίνθου από τη μια μεριά, το οπτικό σύστημα από την άλλη που είναι σημαντικό και επίσης και οι επιπολής και ενδοβάθη αισθητικότητα που συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν το σύστημα αυτό του προστατολισμού στον χώρο. Ας κάνουμε τώρα πια μια αδρή περιγραφή του εθουσαίου συστήματος για να γίνει πιο κατανοητό ότι θα πούν μετά οι αγαπητοί συνάδελφοι στη συνέχεια. Δηλαδή το εθουσαίο σύστημα ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, από το λαβύρινθο. Λαβύρινθο λέμε όλο, αλλά είναι ο πρόστιος που εξυπηρετείται από το κοκλί, άρα και την ακοή, και μετά είναι ο πίστιος λαβύρινθος που εξυπηρετείται από τους τρεις ημικύκλιους σωλήνες και τα δύο κυστίδια. Τα κυστίδια είναι που, για να δω, δεν έχω παραπάνω, το έχω δώσει ένα σχήμα για να καταλάβετε. Οι ημικύκλιοι σωλήνες που είναι οι τρεις, ο πρόστιος, του πίστιος κάθετος και ο οριζόντιος. Ο ερεθισμός προκύπτει από ένα υποδοχεία που έχουμε εδώ, που βλέπετε, το τελικό κυπέλιο. Και οι ερεθισμοί, οι κυκλικοί, είναι αυτοί οι οποίοι επηρεάζουν, ερεθίζουν και στέλνουν μηνύματα προς τον εγκέφαλο. Ενώ τα κυστίδια, αυτό το ελλειπτικό, εκεί έχουν υποδοχής που από πάνω έχουν βαρύδια του οτολίθους. Εδώ ερεθίζεται από την οριζόντια κινητικότητα, ενώ το. Το άλλο εδώ κυστήριο εξυπηρετείται, δηλαδή ερεθίζεται από την κάθετη κινητικότητα, κάθετη κινήση. Τώρα, εδώ λοιπόν το έχουμε εδώ και σήμερα μια άλλη εικόνα για να το δείτε πεντακάθαρα. Βλέπετε λοιπόν ότι στην πράξη από εδώ από το λαβύρινθο ξεκινάνε οι πρώτοι ερεθισμοί ανάλογα με τις κινήσεις που θα κάνουν στο κεφάλι, στο σώμα. Μέσω του νεύρου που λέγεται εθουσαίο και εισέρχεται μέσα από τον έσω ακουστικό πόρο, καταλήγουν αυτές οι όσεις στην άλλο πλαγία μοίρα του προμήκους, εκεί που είναι τέσσερις πυρήνες που εξυπηρετούν το εθουσιό σύστημα,
Και εδώ είπαμε τελειώνει το κομμάτι αυτό της οκτώσης εγκεφαλικής συζυγίας, όπου πάνε σχεδόν κοντά μαζί με τον νεύρο της ακοής. Από εδώ και πέρα υπάρχουν διάφορες συνδέσεις, όπως θα πούμε, περαιτέρω, και κεντρομόλες και φυγόκεντρες, δηλαδή από εδώ τα μηνύματα διασπείρονται προς τα μάτια, την παραγκεφαλίδα, προς τον αυχένα, προς τα νοτια, κινητικά κύτταρα των προστίων κερά του νοτιού μυαλού, για να φτάσουμε τελικά μέχρι τον αιθουσαίοφλοιό, που είναι σε μια μικρή περιοχή στην οπισθία κεντρική έλεγχα. Τώρα, τι λέμε κεντρομόλες συνδέσεις των αιθουσαίων πυρήνων. Όταν λοιπόν τα μηνύματα, τα ερεθίσματα φτάσουν στους αιθουσαίους πυρήνες, από εκεί και πέρα φεύγουν, έχουν λοιπόν πορεία. Λοιπόν, και έρχονται πριν να διασπαρούν προσφυγό κέντρο εδώ, σαν κεντρομόλες δηλαδή όσες, είπαμε από τροπίστιο λαβύριθο που αναφέρομαι εκ των προτέρων, από τα μάτια, από τους ιονεκτικούς πυρήνες μειών αρθρώσεων τενόντων, από την παραγκεφαλίδα, από το θάλαμο-υποθάλαμο, από το δικτυωτό σεισμό και το ακουστικό σύστημα, έχει και αυτό σύνδεση. Όμως, αυτό που έχει σημασία τεράστια είναι να ξέρουμε ότι όταν αυτές οι όσεις έρθουν σε δουσίως πυρήνες, από εκεί στέλνει πια μηνύματα προς απάντηση, που όλα αυτά έχουν διορθωτικές απαντήσεις, άλλες φορές δηλαδή είναι αυξημένου ερεθισμού, ανασταλτικές και άλλες συνερεθιστικές. Άρα και πίσω προς τον επίστιο λαβύριθο στέλνονται μηνύματα ενημερωτικά από τους αιθουσιώδεις πυρήνες, προς τους οφθαλμοκινητικούς πυρήνες, προς την παραγκεφαλίδα, προς το δικτυωτό σχηματισμό, θάλαμο, υποθάλαμο, ερυθρό πυρήνα, προς τα πρόσθετα κέρατα του νοτιού μυελού, προς τον αιθουσαίο πλοιό, τον νευροφυτικό και το ακουστικό σύστημα. Βλέπετε λοιπόν, οι αιθουσιαίοι πυρήνες, εκεί που καταλήγουν τα μηνύματα από τους λαβύριθους, πώς φεύγουν μετά ενημερωτικές απαντήσεις, διορθωτικές ή απορριπτικές, προς διάφορες άλλες περιοχές. Τώρα, η ιδιαιτερότητα της φυγόκεντρης αυτής σύνδεσης που αναφέραμε προηγουμένως, έχουν ιδιαίτερη σημασία οι συνδέσεις με τα πρόσθετα κέρατα του νοτίου μυελού. Αυτό είναι το λεγόμενο αίθουσα νοτίο σύστημα, ή δηλαδή το σύστημα το οποίο ενεργοποιεί την ακούσια. Όχι την εκούσια. Η εκούσια είναι αυτή που κάνουν με όλοι μας, κυρίως οι αθλητές και αυτά, μέσω της πυραμιδικής οδού, να ενεργοποιηθεί το μυϊκό σύστημα, αλλά το κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς στο μυϊκό σύστημα. Η σύνδεση όμως από το αιθουσιαίους πυρήνες προς το νοτιό μυελό, όπως θα δούμε και παραπέρα, είναι ακούσια μυϊκή δραστηριότητα και εξαρτάται λοιπόν από τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα του αιθουσιαίου συστήματος. Τώρα, αυτή η αιθουσονοτία σύνδεση που είπαμε εξασφαλίζει το μυϊκό σύστημα, το μυϊκό τόνο, είναι δηλαδή η αστάθεια που προκύπτει μετά από κρίση συλλήμων, γίνεται με το έξω αιθουσαίο νοτίο δωμάτιο, το οποίο καταλήγει στα κινητικά κύτταρα των προστίων κεράτων της οσφυγικής μοίρας του νοτίου μυελού, δηλαδή κατεβαίνει μέχρι κάτω, και αυτό είναι που ρυθμίζει το μυϊκό τόνο στον κορμό και στα κάτω άκρα. Ενώ έχουμε και το έσω και το αιθουσιαίο σύστημα, το οποίο καταλήγει στα κινητικά κύτταρα των προστίων κεράτων πάλι μέχρι τη θωρακική μοίρα του νοτιού μυελού, για να ρυθμίσει το μυϊκό τόνο των αυχενικών μυών και των ανώατων. Άρα έχουμε δύο ειδικά συστήματα που βολάνε τη σύνδεση προς το μυϊκό σύστημα του σώματος, και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία αυτό μετά από κρίση συλλήγου, όπως γνωρίζουμε. Τώρα, όταν λοιπόν έχουμε μια μονοπλευρή βράβη του αιθουσιαίου συστήματος, τόσο μέσω των συνδέσεων αυτών θα έχουμε απόκληση στα μάτια, αφού έχουμε σύνδεση με τους οφθαλμοκινητικούς πυρήνες, της κεφαλής, του αυχένα, δηλαδή όλα μπαίνουν προς την πλευρά που αντιστοιχεί με την βραδία φάση του νησταγμού, ενώ ο εγκέφαλος κάνει αντίθετες μετακινήσεις διορθωτικές με στόχο, και αυτός είναι ο νησταγμός που βλέπουμε και καταγράφουμε, με στόχο το άτομο να βλέπει τον κόσμο ακίνητο, γιατί αν και τα μάτια έμειναν συνέχεια στη θέση αυτή, θα έπρεπε όλα μετά να μείνουν κολλημένα και να βλέπουμε μόνο τη μια πλευρά, ενώ ο εγκέφαλος επαναφέρει διορθωτικά τα μάτια και έχουμε το λεγόμενο νησταγμό. Τώρα, ένα τεράστιο πράγμα, και εδώ θα μείνω λιγάκι, γιατί τα βλέπω και ακόμα και σήμερα, είναι τι δουλειά έχει ο αυχένας με το σύστημα ισορροπίας και προστασίας στον χώρο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλά περιστατικά που βλέπουμε εκεί στο τμήμα μας
μου είπαν οι γιατροί έτσι με την κουβέντα, έχω λαμβύρινθο, έχω αφιένα. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε τι δουλειά κάνει ο αφιένας και ποια είναι η θέση του, η σύνδεσή του με το σύστημα ισορροπίας και προσαρμοσμού στον χώρο. Έχουμε λοιπόν πρώτον φυγόκεντρο και σύνδεση, δηλαδή τα κέντρα ισορροπίας στέλνουν μηνύματα στον αφιένα μέσω, είπαμε προηγουμένως, του έθνους, το ΕΣΟ, έθνους στο νοτιό δωματίο. Άρα, τα κέντρα ισορροπίας ενημερώνουν αυτές τις περιοχές του αφιένα για το τι συμβαίνει γενικότερα. Αλλά έχουμε και την κεντρομόνο σύνδεση, δηλαδή από τους ιδιοδεκτικούς υποδοχείς, τις εντοβάθειες θητικότητες που είναι στους μη στέλνοντες αρτρώσεις. Προσέξτε, στο πρώτο και δεύτερο αφιενικό σπόντιο. Όχι σε ολόκληρη τη σπονδυλική στην αφιένα. Και μετά έχουμε και την επιπολή σε αισθητικότητα στο δέρμα, και τους διάφορους υποδοχείς, τάσεις, κρύου, ζέστης κλπ. Που ξεκινούν συνδέσεις προς τους αδουσιοσπυρήνες, την παρεγκεφαλίδα και το δυσόφλιο. Άρα δηλαδή ο αφιένας έχει σχέση, έχει σύνδεση και με τους αδουσιοσπυρήνες και με την παρεγκεφαλίδα και με τον εδουσιοφλοιό. Προσέξτε όμως, εδώ σας το έχω σε σχήμα να το δείτε. Είπαμε ο πρώτος και ο δεύτερος αφιενικός σπόντυλος εδώ είναι που έχουν αυτές τις συνδέσεις. Όχι από το τρίτο και κάτω. Και το λέω αυτό διότι έρχονται πολλές φορές να έχω στον α4, α5 για κύλι. Και αν την έχεις κύριε, τι σχέση έχει με το σύστημα ισορροπίας. Άλλο βέβαια αν είναι υπερβολική και κάνει μυελίτ, δεν ρωτήσει το νότιο μυελό. Αλλά πρέπει να πούμε ότι, συγγνώμη, οι κύλες αυτές και τα ευρήματα που έχουν κοιτάξει στο όβετα είναι συνηθισμένα ιδιαίτερα στα άτομα που δεν έχουν τη φυσιολογική κύρτωση στον αφιένα, διότι η φύση έχει ευνοήσει και είπε ότι αν βάλω τον άνθρωπο έτσι ίσιο με τους σποδήλους, τότε θα δέχεται δεκαπλάσια πίεση από το κεφάλι και μόλις γίνει το παιδί 10, 15, 20 χρονών θα πρέπει να πηγαίνει για εγχειρήσεις. Η κύρτωση λοιπόν που παρουσιάζει ο αφιένας δημιουργεί δυνατότητα αύξηση του βάρους και της πίεσης να σκεφτεί 10 φορές. Πρέπει να πούμε εδώ ότι τα δύο κυρτώματα του αφιένα και της οσφυγικής μύρης έχουν σχέση. Δηλαδή, ένας που έχει πρόβλημα στο αφιενικό χώρο μπορεί να έχει προβλήματα στη μέση ή το ανάποδο. Τώρα, μέσω της θέσης λοιπόν αυτών από τον αφιένα, ο εγκέφαλος ενημερώνεται για τη θέση της κεφαλής σε σχέση με τον κορμό. Άρα λοιπόν ο αφιένας, σύμφωνα με αυτά που είπαμε, παραμένει στους νευροφυσιολογικούς μηχανισμούς του συστήματος ισορροπίας. Δηλαδή, όπως έχουμε το οφθαλμικό αντανακλαστικό, υπάρχει και το αφιενικό. Αλλά, ερχόμαστε εδώ. Όμως, μόνο ένα μικρό ποσοστό των κυττάρων των εθουσιών πυρήνων ενεργοποιείται από τις πληροφορίες που έρχονται από τον αφιένα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Έρχονται τα μηνύματα από τον αφιένα, αλλά είναι μηδαμινά, δεν τους πολύ δίνουν σημασία. Και αυτό είναι και ο λόγος που με τα πειράματα που έγιναν στους αστροναύτες αυτά κλπ. Ακόμα και αν κόψεις τις σύνδεσεις αυτές, το πολύ να πάθει μια μικρή ζαλάδα ασθενής. Δεν μπορεί ποτέ να πάθει κρίση λίγου από τον αφιένα, με εξαίρεση βέβαια άλλες αιτίες. Δηλαδή να έχει ένα σπονδυλοβασικό σύστημα, γιατί περνάει πάνω από στην άνω επιφάνεια του Άτλαντα οι σποντιλικές αρτηρίες και μπορεί ας πούμε να πιεστούν κάτι και να κάνουν ήλικο. Αυτό όμως δεν λέγεται αφιενικό σύνδρομο, έτσι να μην τα βλέπουμε. Λοιπόν, ενώ λοιπόν ο ερεθισμός του λαμβυρίνθου προκαλεί εμφανή νησταγμό, ο μεμονωμένος ερεθισμός των ιδιοδεκτικών υποδοχείων του αφιένα προκαλεί ένα αδύναμο νησταγμό, πιστέψτε με, δύσκολα αντικνεύεται, δύσκολα βρίσκεται, έχουν γραφτεί ένα στρο βιβλία, τα έχω παρακολουθήσει από κοντά. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτός ο ασθενής έχει αφιενικό νησταγμό. Προσέξτε όμως τώρα. Εάν πάρουμε μια περίπτωση, ένας ασθενής έχασε και τους δυο του λαμβυρίνθους. Είναι τυφλός. Βγήκε στη γήινη ατμόσφαιρα, πάνω από την ατμόσφαιρα, έξω από τη γήινη, δηλαδή βαρύτητα. Τότε ενδυναμώνουν οι πληροφορίες που έρχονται από τον αφιένα. Δηλαδή, τότε λαμβάνει υπόψη ο εγκέφαλος αυτές τις περιοχικές πληροφορίες που έρχονται. Και αυτό είναι και ο λόγος που όταν κανείς είτε χάσει είτε και τους δύο λαμβυρίνθους, είτε είναι τυφλός, είτε πάντα μπορεί να περπατάει. Βέβαια, αν χάσει δύο λαμβυρίνθους, πρέπει να περπατάει λίγο ξανάγραμμα,
Γιατί αν κάνει κινήσεις, τα μάτια χορεύουν, είναι το συλλόγηση αυτό που ξέρουμε και δημιουργεί απλώς ένα μικρό πρόβλημα. Αλλά δεν χάνει ποτέ ο άνθρωπος την ισορροπία. Εάν όμως η ιδιοδεκτική υποδοχή στο ΑΦΙΕΝΑ ή αυγενικοαιθουσίες συνδέσεις που είπαμε, της μιας πλευράς, πάθουν βλάβη, όπως έχουμε στο τραύμα ύπλαν, ή σε μια βαριά αυγενική σπονδύλωση, τότε οι μη σκεφτέροντες τελούν υποσυνεχή τάση, λόγω της δημιουργίας του φαύλου κύκλου, και οδηγεί σε τοπικό μυκοσπασμό, όπως το βλέπετε εδώ, όπου το τραύμα ή η βαριά σπονδύλωση ερεθίζει τους σπονδυλικούς του πόνου. Από εκεί ερεθίζονται σε πυρήνες. Μετά πάμε στα κινητικά κύτταρα προς τον κεράτρο του ομιλού θωράκης μοίρας. Δημιουργείται μυϊκή σύσπαση. Αυτό οδηγεί σε λειτουργία των αρθρώσεων των σπονδύλων. Κατ' επέκταση αυτό κάνει κακή θέση των αυγενικών σπονδύλων με αποτέλεσμα έντονο αυγενικό πόνο. Τώρα, τι δουλειά έχει, είπαμε, το οπτικό σύστημα. Αυτό τι κάνει, στέλνει πληροφορίες στους ιστορικούς πυρήνες σχετικά με τα αντικείμενα που βλέπουμε γύρω μας. Ενημερώνει δηλαδή το εγκέφαλο τι συμβαίνει. Και αυτό το επιτυχάνει με βοηθητικά συστήματα, όπως είναι το οπτοκινητικό, που σημαίνει ότι όταν βλέπουμε κάτι σε ένα χώρο που γυρίζει, δηλαδή σε περιστρεφόμενο περιβάλλον, ενεργοποιείται το σύστημα αυτό. Γι' αυτό κάνουμε και μια ειδική εξέταση γι' αυτό. Το σύστημα βραδείας παρακολούθησης, που σημαίνει ότι όταν σε ένα ακίνητο περιβάλλον παρακολουθούμε ένα στόχο συγκεκριμένο, τότε ενεργοποιείται αυτό. Και έχουμε και το σακαδικό, όταν παρακολουθούμε ένα κινούμενο στόχο που εναλλάσσει διαρκώς πορεία, όπως όταν βλέπουμε στη τηλεόραση, ας πούμε, μια φόρμουλα που τρέχει και μπορεί να την παρακολουθεί. Όλα αυτά ενεργοποιούν το συνολικό οπτικό σύστημα και συμβάλλουν επίσης στην ισορροπία. Τώρα, η συμβολή της επιπολής και εντοβάθμιας θετικότητας. Σημαντική για αυτή, στέλνουν πληροφορίες στους ιστορικούς πυρήνες και όπως είπαμε, συμβάλλουν και έχει μεγάλη σημασία διότι συμβάλλουν και στο μηχανισμό της κεντρικής αντιρρόπησης. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ είναι όλο το ζουμί. Οι πληροφορίες που φτάνουν στον εγκέφαλο από τα τρία αυτά συστήματα δέχονται μια πρώτη επεξεργασία, προσέξτε, στο δικτυωτό σχηματισμό. Και μετά προωθούνται οι πληροφορίες στους ιστορικούς πυρήνες. Από εκεί δίνουν μηνύματα στην παρεγκεφαλίδα και στην ενδοσιοκλειό και μετά πάνε στα εκτελεστικά όργανα. Τους λένε με τις φυγόκεντες συνδέσεις, αυτά θα κάνετε κυρία μάτια και μυϊκό σύστημα για να είναι ο άνθρωπος εδώ ισορροπημένος και να στέκει σωστά το χώρο που βρίσκεται. Αυτά λοιπόν τα κύρια εκτελεστικά όργανα, είπαμε οι οφθαλμοκινητικημίες, με στόχο είπαμε να γίνονται οι αντιρροπιστικές κινήσεις και να βλέπουμε τον κόσμο διαρκώς ακίνητο. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, εάν δεν υπήρχε αυτή η απάντηση, θα γινόταν μια ζαλάδα και μετά το μάχη θα κολλάγανε εκεί και θα μπορούσε να έρθουν πίσω. Ενώ αυτό το εξασφαλίζει το σύστημα. Και μετά είναι οι μύες του ΑΦΙΕΝΑ και του κορμού και των άκρων, που όπως είπαμε έχουν σαν στόχο να κάνουν αντιρροπιστικές κινήσεις στο μυϊκό τόνο. Δηλαδή, είσαι σε μια κεκλειμένη επιφάνεια, πας να κάνεις από εδώ σφίγγεις, από εδώ χαλαρώνεις για να κρατάς αντίσταση. Άρα για να προκύψει η ισορροπία λοιπόν και προσανατολισμός στον χώρο πρέπει οι πληροφορίες από αυτά τα τρία συστήματα που αναφέραμε να είναι σωστές, συμμετρικές, ισόπωσες δεξιά-αριστερά. Να υποστούν σωστή επεξεργασία στον εγκέφαλο και να δοθούν απρόσκοπτα οι εντολές προς τα εκτελεστικά όργανα υπό το ρυθμιστικό ρόλο της παραγκεφαλίδας και την εποπτεία του ενδοσιοφύλου. Αυτά λέγει όλα τι σημαίνει. Ότι μπορεί μια ζαλάδα να φταίει στο γεγονός ότι οι όσοι που έρχονται, οι πληροφορίες στον εγκέφαλο, δεν μπορεί να επεξεργαστούν σωστά. Εμείς θα ψάχνουμε μαγνητικές αποστολικές να βρούμε τι συμβαίνει στον εγκέφαλο. Απαραίτητη προϋπόθεση, και εδώ έρχονται και οι άλλες ειδικότητες, όπως είναι γιατί να λειτουργήσουν αυτοί οι μηχανισμοί σωστά, πρέπει να είναι φυσιολογική και ο μεταβολισμός και η αιμοδυναμικότητα και η ψυχική και πνευματική κατάσταση του ατόμου. Δηλαδή, προφανώς γνωρίζετε ότι και ένας άρρωστος που υπάρχει από ζαλάδες, συνήθως κλπ. Μπορεί, εάν αυτά τα συμπτώματα μείνουν χωρίς θεραπεία, με την πάροδο του χρόνου να αναπτύξει ο οργανισμός φοβία, ανασφάλεια, πανικό και αντιδραστική κατάθλιψη. Αλλά και το αντίθετο μπορεί να συμβεί. Ένας ασθενής ο οποίος έχει ψυχικά νοσήματα, συχνά δημιουργεί ζαλάδες και πανικούς και τα διάφορα. Δηλαδή, υπάρχει μια, γι' αυτό λέμε, πρέπει να υπάρχει και σωματική και ψυχική ισορροπία. Τώρα, ένα σημαντικό πράγμα, γιατί έχουμε έρθει πολλές φορές σε αντικρούσεις και μια φορά με συναντήρωση, είναι το εξής, παιδιά. Σε φυσιολογικές συνθήκες,
η αίσθηση της ισορροπίας είναι ανύπαρκτη. Διότι ο θυσιός φιλιός αντιλαμβάνεται την ισορροπία με υποουδική αίσθηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να εξετάσουμε ένα ασθενή, να δούμε αν είναι ισορροπημένος έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να κάνουμε βλάβη ισορροπίας και να συγκρίνουμε τη μία πλευρά με την άλλη. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέω πολλές φορές έρχεται ασθενής. Γιατρέ, έχω λίγο αστάθεια. Ζαλίζεσαι, όχι, δεν έχω τίποτα. Γιατί δεν μπορεί να αισθανθεί τη μικρή ποσότητα της διαταραχής της ισορροπίας. Τη ζάλη δηλαδή που είναι στο δίκτυο, δεν την αντιλαμβάνεται. Άρα εμείς πρέπει να του κάνουμε διάφορα, όπως κάνουμε στην εξέταση στα βίντεο, κυρία Χέρα, για να δούμε τι συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν ερεθίσουμε, δεν παίρνουμε απάντηση. Και παλιά που είχαμε και τους διακλεισμούς, γιατί τα έχουν λίγο. Ζόμαστε. Ερεθίζαμε από εδώ με κρύο νερό, άντε με ζεστό νερό. Βλέπαμε τι αντιδράσει και τι μετρούσαμε να δούμε πώς πάει το ψήσι. Αλλιώς δεν μπορούμε να το εξετάσουμε. Τώρα, γιατί είναι συχνή η προσβολή του ενδοσίου, γιατί παθαίνουν συχνά ζαλάδες στο κόσμο? Πρώτα απ' όλα γιατί έχουν στο όριο προμήκους και γέφυρας μια μεγάλη έκταση υπηρήνες. Άρα λογικό είναι ότι θα προσβολούν συχνότερα και ευκολότερα. Μετά η θέση αυτή που προσβάλλεται εύκολα από το σπόνδυλο βασικό που απλώνεται από εκεί, αλλά η ενδοσίου υπηρήνες είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη στις διαταραχές του οξυγόνου. Γι' αυτό και εμείς όταν έχουμε καμιά φορά ασθενείς που δεν πάνε καλά με τη θεραπεία τα κλπ. Ψάχνουμε μήπως έχουν χαπ, μήπως έχουν αυτές διαταραχές του ύπνου και αυτές άπνιες. Και ένα σοβαρές καταστάσεις, οι οποίες δευτεροπαθώς οδηγούν σε ζαλάδες. Τώρα, το τι θα συμβεί όταν γίνει μια βλάβη της ισορροπίας, εντάξει, έχουμε πει όταν λύσουμε αυτά. Ο ήλικος που μπορεί είπαμε, να είναι αισθητός ή μη αισθητός. Μπορεί να σε πιάτρια έχουν μια θολούρα στο κεφάλι και ένα βάρος. Όταν τον εξετάσει, θα δει αν έχει παθήσει. Τα νευροφυτικά συστήματα, συμπτώματα που συχνά συνοδεύουν, αστάθεια κλπ. Αλλά μπορεί να έχουν και προβλήματα με την ακοή και άλλα γενικά συμπτώματα. Γιατί όταν αφορά την κεντρική μοίρα του ενδοσίου, μπορεί να έχει και μουδιάσματα και τρέμουλα και πεινάγματα και διάφορα πράγματα τα οποία πολλές φορές στέλνουν σε ύποπτες καταστάσεις, δηλαδή ύποπτα νοσήματα, χωρίς ας πούμε να υπάρχει κάτι από αυτά. Λοιπόν, άρα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα διαταραχής ισορροπίας. Εδώ και πέρα χρειάζεται ιστορικός, ειδικές εξετάσεις. Πολλές φορές χρειαζόμαστε και τις άλλες ειδικότητες να μας βοηθήσουν αν χρειαστεί, απεικονίσεις κλπ. Τώρα, τους ασθενείς τους χωρίζουμε σε αυτούς που παθαίνουν μια οξία κρίση, σε αυτούς που έχουν χρόνιες μορφές, σε γιατρέ, έχω μήνες, χρόνια τον ίδιο μου, που εκεί πάλι θα τα χωρίσουμε ανάλογα είναι συχνές καθημερινές. Και εδώ πρέπει να πούμε και το τονίζω γιατί ότι πολλές φορές ο ήλικος λέει «Μα πέρασε λύση, δύο μέρες πήρα ένα γομέξ και μου βγήκε γιατρέ». Παραμύθια. Απλώς ο ερεθισμός έγινε, δεν ξέφυγε σε βλάβη πέρα του συνήθως. Υπάρχουν μηχανισμοί που αντιρροπούν τις βλάβες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε δύο μηχανισμούς, το μηχανισμό της τον ειδικό μηχανισμό της αποκατάστασης, δηλαδή σε περιφερικές βλάβες, όπου ενεργοποιείται. Δηλαδή, αν φανταστούμε ότι κόψαμε, παιδί, όπως κάνουμε παλιά, τώρα κάνουμε λαβυρινθεκτομή. Διώχναμε το λαβύρινθο. Ο ασθενής μετά από 2-3 εβδομάδες επανερχόταν στην ισορροπία του ή σε αφαιρέσεις από νευρινώματα κλπ. Υπάρχει και ο άλλος μηχανισμός, ο οποίος είναι κεντρικός, όταν δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό και είναι οι κεντρικές βλάβες, τότε τι κάνουμε? Με τις ασκήσεις, τα διάφορα που κάνουμε, είναι να βοηθήσουμε τα άλλα συστήματα, πέρα δηλαδή του αιθουσαίου, να βοηθήσουμε δηλαδή με τον μηχανισμό των ματιών, με τον μηχανισμό του μυϊκού συστήματος, να τα επαναφέρουμε στην τάξη. Και ένα άλλο που και τελειώνουμε αυτό, εντάξει, τα φάρμακα, χειρουργία, οτιδήποτε δεν χρειαστεί, είναι ότι είναι το μοναδικό σύστημα το οποίο διαθέτει εθισμό. Εθισμό σημαίνει ότι εάν πάρεις ένα άτομο, όπως κάνουμε τους αστροναύτες στην NASA, και του προκαλεί συνέχεια ερεθισμούς περιφερικούς, μετά έρχεται σιγά σιγά ουδός ερεθισμού και πέφτει, και αυτός ο ασθενής μετά πρέπει να πάθει τριπλάσια, πενταπλάσια βλάβη από το φυσιολογικό για να του βγάλει ύλη. Και αυτό είναι που γίνεται στα επαγγέλματα τα κινητικά, στους ακροβάτες, στους ναυτικούς, στους αεροπόρους. Και τονίζω, γίνεται μεγάλη τέτοια προσπάθεια στους
υποψήφιους αστροναύτες, γιατί παλιότερα, δεν το θυμόσαστε, βγαίνανε στην ατμόσφαιρα και γέμιζε η κάψουλα με ξερατάκια αυτά, με 2-3 μέρες να φεύγουν αυτοί οι ερεθισμοί που προκαλούν οι οτόλυθοι, γιατί εκτός γίνει της ατμόσφαιρας δεν υπάρχει βαρύτητα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έτσι διάφορα αυτά. Είναι αυτό που σας είπα, ο μηχανισμός της καραγωγής και της κεντρικής εντρώσης. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είχαν έτσι μια ανταπόκριση. Okay, λοιπόν, τώρα ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Τσουκάλη Εμμανουέλα, η οποία είναι υπεύθυνη του τμήματος νευρογαστροεντερολογίας και μελέτης κινητικότητας του παιδικού συστήματος εδώ στο Ιατρικό Κέντρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορούμε να πάρουμε τώρα μια άλλη ειδικότητα, όπως είναι τώρα αυτή, η οποία θα μας πει από τον χώρο το δικό της τι περιπτώσεις η λίγου μπορεί να έχει. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση στον καθηγητή κύριο Λιάπη. Θα μιλήσουμε τώρα από μια άλλη οπτική. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μας είπε ο κύριος Γαβαλάς. Θα πάμε τώρα πια στο πεπτικό σύστημα. Έτσι, για να βοηθήσω λίγο τη ροή της ομιλίας, θα δώσω τους κλινικούς ορισμούς αυτών των συμπτωματολογιών που θα αναφερθούμε. Η ζάλη, λοιπόν, είναι το αίσθημα απώλειας της ισορροπίας που συνοδεύεται συχνά από μια τάση για λιποθυμία. Ο ήλιγκος, από την άλλη, είναι μια αίσθηση ότι ο ασθενής ή το περιβάλλον περιστρέφεται. Η ναυτία είναι μια δυσάρεστη ενόχληση που νιώθει ο ασθενής μας είτε στο πίσω μέρος του λαιμού του είτε στο επιγάστριο και συχνά μπορεί να συνοδευτεί με έμετο, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση όμως. Και από την άλλη, ο έμετος είναι η βίαιη αποβολή γαστρικού περιεχομένου προς τα έξω μέσω του στόματος. Θέλω να τονίσω τη διαφοροποίηση του εμέτου από τις αναγωγές, που είναι οι φυσιολογικές παλινδρομήσεις που μπορεί να έχει ένας ασθενής μας. Μέχρι κάποιες επιτρέπονται σε όλες και πάνω από κάποιο ποσοστό μιλάμε πια για παλινδρομική νόσο και διαφορετικές από το σύνδρομο μυρικασμού που θα αναφερθούμε στην πορεία. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα λίγο να διαφοροποιήσω τη θέση του ηλίγκου από το πεπτικό σύστημα, γιατί στην ουσία στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος δεν έχουμε αυτήν την διαταραχή της ισορροπίας. Δεν συνοδεύεται με αυτό. Αυτό που οι ασθενείς μας κατά διαστήματα ονομάζουν σαν στομαχικός ήλιγκος δεν είναι μια κλινική οντότητα. Τα συνηθέστερα συμπτώματα που έχουμε εμείς από το πεπτικό σύστημα, λοιπόν, είναι η ναυτία και ο έμετος, και πάνω σε αυτά θα εστιάσω. Το κέντρο του εμέτου βρίσκεται στον προμήκη. Στο έδαφος τέταρτης κοιλίας υπάρχει μια εκλυτική ζώνη που είναι πλούσια σε χημείο υποδοχής, οι οποίοι διεγείρονται από νευροδιαβιβαστές και από χημικά ερεθίσματα και φάρμακα. Οι αιτίες τώρα της ναυτίας και του εμέτου μπορεί να είναι πολλές. Μπορεί να έχουν να κάνουν με μεταβολικές διαταραχές, με παθήσεις του ενδοκρινικού συστήματος. Φυσικά μπορεί να είναι φυσιολογικές καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη σε μία εγκυμοσύνη. Μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, στη χρήση φαρμακευτικών ουσιών ή τοξικών ουσιών, σε παθήσεις του πεπτικού που θα εστιάσουμε και σε άλλες διαταραχές. Οι αιτίες λοιπόν του πεπτικού συστήματος ουσιαστικά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Τις οργανικές, που είναι οι αιτίες που βρίσκουμε κάποια παθολογία στο απεικονιστικό και στον εργαστηριακό έλεγχο των ασθενών μας, και στις λειτουργικές παθήσεις που ο ασθενής μας μπορεί να υποφέρει να έχει συμπτωματολογία, αλλά είναι δύσκολο να ανιχνεύσουμε κάποια διαταραχή στον απεικονιστικό και εργαστηριακό του έλεγχο. Στις οργανικές λοιπόν είναι η γνωστή μας γαστροεντερίτιδα που θα έχουμε πάθηση από κάποιον λιμώδη παράγοντα, κάποια λίμωξη που θα προκαλέσει τα συμπτώματα της ναυτίας και του εμέτου, η τροφική δηλητηρίαση. Από την άλλη, η γαστροεισοφαγική παλινδρομική νόσος, τα κύρια συμπτώματά της να θυμίσω ότι είναι το πισωστερνικός καύσος και οι αναγωγές. Υπάρχουν όμως συχνά ασθενείς μας που αναφέρουν αυτήν την ναυτία, οπότε θα πρέπει πάντα να μπαίνει στη διαφοροδιάγνωση. Το πεπτικό έλκος. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, μια παραμόρφωση στο βολβό του 12-δαχτύλου να μας κάνει απόφραξη της γαστρικής διόδου και να έχουμε ως συμπτωματολογία την ναυτία και τον έμετο, φυσικά ο ηλαιός, τα ξένα σώματα, οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις εντεροπάθειες με τη φλεγμονή που προκαλούν στον πλενογόνο μπορούν να αποφράσουν τον εντερικό αυλό, οι νεοπλασίες και οξύες καταστάσεις από το ύπαρ, χολοκυστίτιδα, χολαγκίτιδα και παγκρεατίτιδα. Από την άλλη, λοιπόν, στις λειτουργικές διαταραχές, που εκεί θα εστιάσω και πιο πολύ για να έτσι αφυπνίσω λίγο τις διαφοροδιαγνώσεις στα μυαλά των συναδέλφων, είναι η γαστροπάρεση και είναι και οι λειτουργικές διαταραχές στην ναυτία σε μέτου, σύμφωνα με τα κριτήρια της Ρώμης 4, κάποια γαστρεντερολογικά κριτήρια λοιπόν που αφορούν τις λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού. Υπάρχει φυσικά και η χρόνια εντερική ψευδοαπόφραξη και η λειτουργική δυσπεψία,
Ωστόσο, δεν είναι τα κύρια συμπτώματα η ναυτία και ο έμετος, όπως είναι στις δύο προαναφερθήσεις παθήσεις. Πώς θα προσεγγίσουμε διαγνωστικά έναν ασθενή μας που έχει ναυτία και έμετο? Προφανώς, δεν θα αρχίσουμε να ψάχνουμε κάθε ασθενή μας που εκδηλώνει μία φορά ένα επεισόδιο εμέτου και ναυτίας. Θα πρέπει να υπάρχει μία χρονιότητα στη συμπτωματολογία και αυτό ορίζεται πάνω από ένα μήνα. Πολύ προσοχή στο ιστορικό του ασθενούς μας, όπως σε κάθε βήμα μας στην ιατρική, έχει να κάνει να ρωτήσουμε τον ασθενή μας πότε προκύπτουν αυτά τα συμπτώματα, αν έχουν κάποια περιοδικότητα, αν είναι πρωινές ώρες, αν έχει φάει. Όλο αυτό έτσι ένα ημερολόγιο της κλινικής σημειολογίας. Η φυσική εξέταση, η κλινική εξέταση φυσικά είναι πολύ σημαντική. Θα στείλουμε ένα πλήρη εργαστηριακό έλεγχο, θα συμπεριλάβουμε την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη και θα εξηγήσουμε και αργότερα γιατί. Και φυσικά ένα τεστ εγκυμοσύνης στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, καθότι είπαμε ότι αυτά τα συμπτώματα μπορεί απλά να υποδεικνύουν φυσιολογικές καταστάσεις. Αν από τον έλεγχο προκύψει κάποια συγκεκριμένη παθολογία, προφανώς προχωράμε προς αυτή την πορεία για να την αποδείξουμε. Αν έχουμε κάποια νευρολογική σημειολογία, ή πονοκεφάλους ή κάποιο είδημα οπτικής στυλής, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε τον εγκέφαλό μας με απεικονιστικές εξετάσεις. Αν γνωρίζουμε από το ιστορικό του ασθενούς ότι λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, κάνει κάποια χρήση τοξικών ουσιών, που ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσουν αυτά τα συμπτώματα, τότε προφανώς θα συστήσουμε τη διακοπή εφόσον αυτό είναι εφικτό και θα δούμε αν ο ασθενής μας θα παρουσιάσει ύφεση της συμπτωματολογίας. Σε οποιοδήποτε άλλο ασθενή, και ειδικά μετά από κάποια ηλικία, θα έλεγα μετά τα 40-45, που υπάρχει πάντα μια υποψία και νεοπλασίας, θα προχωρήσουμε σε γαστροσκόπηση. Εκεί έχουμε δύο πιθανότητες, είτε να βρούμε κάποια παθολογία, όπως παραδείγματος χάρη αναφέραμε το πεπτικό έλκος πιο πριν, είτε να μην βρούμε κάτι. Αν δεν βρούμε κάτι λοιπόν, πάντα μπαίνει στη διαφορική μας διάγνωση η GOP, η γαστροσκοπική παλινδρομική νόσο. Και αν ο ασθενής μας ειδικά δεν έχει τυπικά συμπτώματα που να μπορούμε να την πιστοποιήσουμε, υπάρχουν πια στη διάθεσή μας αντικειμενικές εξετάσεις, όπως είναι η 24ωρη πεχαμετρία εμπέδυση, που την κάνουμε και εδώ στο τμήμα μας, που μας δείχνει με αντικειμενικότητα αν ο ασθενής μας έχει ή όχι γαστροσκοπική παλινδρομική νόσο. Οποιοδήποτε άλλο δούμε και δεν έχουμε βγάλει άκρη ως τώρα, δεν έχει προκύψει κάτι από τις εξετάσεις που θα έχουμε κάνει, θα πρέπει να τον υποβάλουμε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις, σε αξονική και σε μελέτη της γαστρικής κένωσης του στομάχου. Αν πάλι δεν έχουμε διάγνωση, προχωράμε και σε CT, MRI, εντερογραφία για να δούμε και το λεπτό έντερό μας, να δούμε αν υπάρχει κάποια παθολογία εκεί πέρα. Πάω λοιπόν τώρα να σας μιλήσω για δύο από αυτές τις λειτουργικές διαταραχές που συχνά χάνουμε τη διάγνωσή τους, γιατί δεν τις έχουμε πολύ στο μυαλό μας. Η μία από αυτές είναι η γαστροπάρεση. Τι σημαίνει λοιπόν γαστροπάρεση? Είναι ένα σύνδρομο σημαντικής καθυστέρησης της γαστρικής κένωσης, χωρίς ωστόσο να αναδεικνύεται κάποια μηχανική απόφραξη της γαστρικής διόδου. Τα κυριότερα αίτια είναι η διαβητική. Ανεχνεύεται πιο συχνά στους ασθενείς με τύπου 1 διαβήτη, αλλά τα τελευταία χρόνια λόγω αύξησης του τύπου 2 τη βλέπουμε πολύ συχνά και σε αυτούς. Η μετεγχειρητική, με κακώσεις στο πνευμονογαστρικό, και οι ιδιοπαθείς. Πώς προκύπτει η γαστροπάρεση? Δυστυχώς πρόκειται για μια δυσλειτουργία του εντερικού νευρικού συστήματος, του πνευμονογαστρικού, των κυττάρων καγιάλ και των λιομυϊκών ινών. Αυτό προκαλεί καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης μέσω υποκινησίας του άντρου. Πολλές φορές έχουμε ένα σπασμό στο πυλωρικό μας στόμιο. Υπάρχει και μια δυσκινησία γενικότερα του πεπτικού σωλήνα. Τα κύρια συμπτώματα λοιπόν εδώ είναι η ναυτία και ο έμετος. Συχνά συνυπάρχει και ένα αίσθημα μεταγευματικής πληρότητας. Ο ασθενής μας δηλαδή με το που πάει μια μικρή ποσότητα νιώθει ότι έχει έναν πρόωρο κορεσμό και νιώθει πλήρης. Υπάρχει κοιλιακό βάρος, και συχνά έχουμε απώλεια βάρους γιατί ο ασθενής μας δεν μπορεί να τραφεί σωστά. Όσον αφορά στη διάγνωση, τίθεται με τη σχετική συμπτωματολογία που αναφέραμε. Έχει προηγηθεί κάποια ενδοσκόπηση και κάποια απεικονιστική μέθοδος που μας αιτιολογεί ότι απουσιάζει κάποια μηχανική αιτιολογία απόφραξης της γαστρικής διόδου και μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις όπως είναι το σπιθυρογράφημα στομάχου προκειμένου να αποδείξουμε την καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης. Ποια είναι η διαφορική διάγνωση της γαστροπάρησης που όλα αυτά τα σύνδρομα μπορούν να μας δώσουν παρόμοια συμπτωματολογία? Είναι το σύνδρομο των κυκλικών εμέτων, το σύνδρομο υπερέμεσης από καναβινοειδή ή οσινοφιλική γαστρεντερίτιδα,
η λειτουργική δυσπεψία, το σύνδρομο μυρικασμού και φυσικά πάντα παίζει η ψυχική νόση, όπως είναι η βουλιμία. Θεραπευτικά, αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι σε μια κρίση ο ασθενής μας, είναι να αποκαταστήσουμε τα υγρά τους ηλεκτρολίτες και να τον υποστηρίξουμε διατροφικά. Θα πρέπει να διακόψουμε τα φάρμακα που γνωρίζουμε ότι καθυστερούν τη γαστρική κένωση, όπως είναι τα οπιοειδή, τα αντιχολινεργικά και τους αναστολής διάβλων ασβεστίου. Θα πρέπει να ρυθμίσουμε το ζαχαρόδι διαβήτη, η υπεργλυκαιμία, πάντα ξέρουμε ότι καθυστερεί τη γαστρική κένωση, όπως επίσης και το αλκοόλ και το κάπνισμα θα πρέπει να γίνει σύσταση για διακοπή τους. Προτείνουμε λοιπόν στους ασθενείς μας συχνά μικρά γεύματα, χαμηλά σε λίπος και αδιάλυτες φυτικές ίνες, ώστε να είναι πιο εύπεπτα, πιθανό να χρειαστεί πολυτοποίηση των γευμάτων και σε περιπτώσεις που έχουμε δυσθρεψία, αναγκαστικά πρέπει να προτείνουμε νηστειδοστομία για να εξασφαλίσουμε τη σωστή θρέψη. Μπορούμε να χορηγήσουμε κάποιους φαρμακευτικούς παράγοντες, θα τα δούμε σε λιγάκι στην επόμενη διαφάνεια. Άλλη προσέγγιση μπορεί να είναι η έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στο πυλωρικό στόμιο, προκειμένου να μην έχουμε σύσπαση των λιονίκων ινών εκεί πέρα. Έχουν στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί κάποιες επικαλυμμένες μεταλλικές ενδοπροθέσεις, που όχι όμως πολύ επιτυχώς καθώς μεταναστεύουν. Πάντα υπάρχει χειρουργική προσέγγιση με τη λαπαροσκοπική πυλωροπλαστική. Και τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον στη γαστρεντερολογική κοινότητα με τους επεμβατικούς γαστρεντερολόγους, οι οποίοι πραγματοποιούν GPOEM, είναι δηλαδή μία μειοτομή που γίνεται στο πυλωρικό στόμιο, προκειμένου να απελευθερώσουμε εκεί τη γαστρική δίωδο. Στο παρελθόν και συνεχίζει και χρησιμοποιείται, όχι πάλι με πολλή επιτυχία, ένας γαστρικός βηματοδότης, ο οποίος προκαλεί συσπάσεις στο σώμα του στομάχου. Και φτάνουμε στις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες Ευρωπαϊκής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, οι οποίες είναι λίγο απογοητευτικές για μας, γιατί δεν έχουμε πια πράγματα να προσεγγίσουμε τους ασθενείς μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν η γαστροπάρεση έχει εγκαθιδρυθεί σαν διάγνωση, υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ειδικών στο 89% μόνο για διαιτητικές οδηγίες. Με κίτρινο βλέπουμε 73% συμφώνησαν οι experts για τη χορήγηση PPIs και 79% για τη χορήγηση προκινητικών φαρμάκων. Ουσιαστικά λοιπόν δεν έχουμε κάτι σαφές για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας και σύμφωνα με την κλινική εμπειρία ο κάθε γιατρός και αναλόγως εξατομικευμένα στον κάθε ασθενή προσπαθούμε να παρέμβουμε. Όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή, όπως είπαμε τα PPIs και τα προκινητικά είναι στη φαρέτρα μας, χρησιμοποιούμε τη μετοκλοπραμίδη, τη δομπεριδόνη, δυστυχώς και οι δύο σχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες, η πρώτη με νευρικής φύσεως, νευρολογικής φύσεως, και η δεύτερη έχουμε οξέα καρδιακά επεισόδια. Η ερυθρομικίνη, που είναι ένας παράγοντας που βοηθάει πάρα πολύ στην γαστρική κένωση, έχει παρατηρηθεί ότι μετά από κάποιο διάστημα χορήγησής της, ο ασθενής μας παρουσιάζει ταχυφυλαξία, οπότε δεν προκαλεί κάποια επιπλέον βοήθεια. Η προκαλοπρίδη, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έγκριση, υπάρχει όμως έχει ένδειξη για τη δυσκυλιότητα, έχει φανεί ότι αυξάνει τη σύσπαση των λίων μυϊκών ινών, οπότε ξεκινάμε λίγο να την δοκιμάζουμε και στη γαστροπάρεση. Και η ρελαμορελίνη, που δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έχει συσχετιστεί και αυτή όμως με αυξημένα επεισόδια αύξηση του ζαχαρόδους διαβήτη. Και πάμε στα κριτήρια της Ρώμης 4. Είναι λοιπόν τα κριτήρια που μας περιγράφουν και μας ταξινομούν τις λειτουργικές διαταραχές του γαστρεντερικού. Εκεί υπάρχει μια εξειδικευμένη κατηγορία που αφορά τις λειτουργικές διαταραχές ναυτίας εμέτου. Το πρώτο που περιγράφεται είναι η χρόνια ναυτία και έμετος, ένα σύνδρομο λοιπόν που ο ασθενής μας παρουσιάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μπορεί και περισσότερο, τέτοιου είδους επεισόδια. Πρέπει να έχουν αποκλειστεί διατροφικές διαταραχές, σύνδρομο μυρικασμού και οι αναγωγές λόγω παλινδρόμησης, και όσο και αν ψάξουμε δεν βρίσκουμε τίποτα οργανικό που να μπορούμε να το δικαιολογήσουμε. Τα κριτήρια πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 3 μήνες και πρώτη φορά να έχουν εμφανιστεί 6 μήνες πριν τη διάγνωση. Παρομοίως υπάρχει ένα σύνδρομο κυκλικών εμέτων. Υπάρχουν λοιπόν περιοδικά συμπτώματα εμέτων που μπορεί να έχουν οξία έναρξη. Η διάρκειά τους είναι μικρή, είναι κάτω από μία εβδομάδα. Πρέπει στα κριτήριά μας να έχουν συμβεί τουλάχιστον 3 επεισόδια τον προηγούμενο χρόνο και 2 επεισόδια τους τελευταίους 6 μήνες. Και όλα πρέπει να έχουν μία περιοδικότητα και απόσταση το ένα από το άλλο.
Υπάρχουν κάποια έξτρα tricks για να ξέρουμε ότι πρόκειται περί αυτού του συνδρόμου. Υπάρχουν συνήθως ιστορικά ημικρανίας, είτε ατομικά είτε οικογενειακό ιστορικό ημικρανίας. Θα περιγράψω έτσι σχηματικά πώς παρουσιάζεται αυτό το σύνδρομο. Στην αρχή υπάρχει ένας πρόδρομος που απλά μπορεί ο ασθενής μας να νιώθει ναυτία, μία ευερεθιστότητα, μία κούραση, έναν πονοκέφαλο, ένα πόνο στο επιγάστριο. Και μετά ξεκινάμε μία έντονη φάση με μέτρους 3-6 μέρες. Στην πορεία έχουμε ανάρρωση, μπορεί να έχουμε αρκετή περίοδο με ηρεμία και τα επεισόδια επαναλαμβάνονται στερεοτυπικά περίπου 4 επεισόδια το χρόνο. Οι εκκλητικοί παράγοντες μπορεί να είναι είτε η ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς μας, είτε οι διαταραχές ύπνου, ο έμεινος κύκλος στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και οι λοιμώξεις. Συνοδά κλινικά σημεία, συνήθως συνυπάρχει υπέρταση μεταξύ των επεισοδίων, υπάρχει διαβρωτική ισοφαγίτιδα ή βλάβες Mallory Weiss λόγω των πολλαπλών εμέτων που έχουν οι ασθενείς μας. Υπάρχει, όπως σας είπα, το ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό ημικρανίας και πολλές φορές υπάρχει χρήση κάναβης και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα ξεχωριστό σύνδρομο της υπερέμεσης από καναβινοειδή. Αυτά λοιπόν πάλι είναι τα ίδια επεισόδια με τους ασθενείς που περιγράψαμε πριν, με αυτούς που έχουν το σύνδρομο κυκλικών εμέτων, αλλά αυτά έχουν συσχετιστεί με τη χρήση κάναβης. Ένα τρίκ πάλι για τη διάγνωση αυτού του συνδρόμου είναι ότι ο ασθενής μας αναφέρει ότι όταν κάνει ζεστά μπάνια υποχωρούν τα συμπτώματα. Αυτός ο μηχανισμός δεν έχει βρεθεί επιστημονικά πώς δρά. Πώς τους προσεγγίζουμε θεραπευτικά αυτούς τους ασθενείς? Καταρχάς, σίγουρα συστήνουμε να αποφεύγουμε τους εκκλητικούς παράγοντες και τη χρήση κάναβης. Η ψυχολογική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική μεταξύ των επεισοδίων και μπορούμε να χορηγήσουμε PPIs, αμυτριπτυλίνη και αντιημικρανιακά. Στο οξύ επεισόδιο, προφανώς θέλουμε να υποστηρίξουμε τον ασθενή με ενδοφλέβια υγρά, με καταστολή και αναλγησία. Μπορούμε να χορηγήσουμε βενζοδιαζεπίνες, οντασετρόνη ή αντιεμετικά. Και τέλος, θα ήθελα λίγο να εφιστήσω την προσοχή στο σύνδρομο ομοιρικασμού, το οποίο έχουμε ξεκινήσει στο τμήμα μας τα τελευταίο έτος, μόνο έχουν διαγνωστεί 3 νέα περιστατικά. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνδρομο που ο ασθενής μας αναμασάει, παίρνει πάνω με αναγωγή, χωρίς καμία βίαιη εξώθηση, το γαστρικό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί είτε να το αναμασίσει και να το ξανακαταπιεί, είτε να το απορρίψει. Είναι διαγνωστικό κριτήριο ότι δεν έχει προηγηθεί οξία πρόθεση, όπως με τον έμετο, και συμβαίνει συνήθως μεταγευματικά. Ο ασθενής μας το προκαλεί όσο ακόμα το φαγητό δεν έχει οξύτητα και σταματάει γιατί γίνεται δυσάρεστο όταν το φαγητό αρχίζει πια να έχει όξινη γεύση από τα γαστρικά υγρά. Τι συμβαίνει λοιπόν, ποιος είναι ο μηχανισμός που έχουμε μια αύξηση της ενδογαστρικής πίεσης, παλινδρομή το γαστρικό περιεχόμενο, αύξηση της ενδοϊσοφαγικής πίεσης, χάλαση του ανώτερου ισοφαγικού σφιχτήρα και τελικά κατάπτωση ή απόρριψη του περιεχομένου. Και έχουμε πια στη διάθεσή μας ειδικές εξετάσεις που μπορούν να μας το αποδείξουν. Εδώ βλέπουμε πώς φαίνεται η μανομετρία υψηλής ανάλυσης του ισοφάγου, που ο ασθενής μας με μία απλή σύσπαση του κοιλιακού τυχώματος καταφέρνει να φέρει προς τα πάνω το γαστρικό περιεχόμενο μέχρι τον ΑΟΣ και στη συνέχεια βλέπουμε μία κατάποση πώς μπορεί να το ξανακαταπιεί. Έξτρα διαγνωστικά κριτήρια προκύπτουν από την 24ωρη πεχαμετρία εμπέδυση. Αυτό είναι μία 24ωρη ανάλυση που βλέπουμε με αυτό το μοβ χρώμα πώς ο ασθενής μας παλινδρομεί συστηματικά μεταγευματικά και κάποια στιγμή σταματάει και αφού ξαναφάει το ξανακάνει με περιοδικότητα. Θεραπευτικά, καταρχάς πρέπει να επεξηγήσουμε στον ασθενή μας για να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι μια διαταραχή, είναι μια συμπεριφορική διαταραχή και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δυσάρεστο αίσθημα που προκαλεί αυτή τη διαταραχή με τη βοήθεια φυσικά ψυχοθεραπευτών. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ διαφραγματική αναπνοή, τεχνικές διαφραγματικής αναπνοής κατά τη διάρκεια του γεύματος και μεταγευματικά. Και δυστυχώς θεραπευτικά έχουμε μόνο τη βακλοφένη στα χέρια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να δώσω έτσι μια άλλη οπτική αυτής της κατάστασης ναυτίας και του εμέτου. Και πολλές φορές οι ασθενείς μας μπορεί να έρχονται με το σύμπτωμα του ηλίκου, να έχουν αυτό στο μυαλό τους, αυτό να έχουν ακούσει και να μας παραπληροφορούν λίγο. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε και άλλες πιθανές διαταραχές. Ευχαριστώ θερμά.
Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιάπη, τον καθηγητή, για την πρόσκληση στα εκπαιδευτικά αυτά μαθήματα, κάνει το ιατρικό. Θέλω επιγραμματικά να πω δύο κουβέντες πριν συνεχίσει, κυρία Χέρα. Η ειδικότητα της οτορίνολαριγολογίας και της χειρουργικής κεφαλής της βραχίου είναι μια τεράστια ειδικότητα από άψη φάσματος και ενδιαφέροντος φυσικά. Και περιέχει, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι η χειρουργική τραχύλου, στην οποία υπάρχει η ογκολογική χειρουργική, οι λαργεκτομές, οι λαμφαδενικοί καθαρισμοί, η φόνη ιατρική, η αντιμετώπιση των λαρυγκοτραχιακών στενώσεων, οι καλοήθεις βλάβες τραχύλου και πολλά ακόμα. Υπάρχει η οτοχειρουργική με ένα τεράστιο εύρος αντικειμένου. Υπάρχει η οδοσκοπική χειρουργική της μύτης. Υπάρχει η νευροτολογία και τον τελευταίο καιρό έχει προστεθεί στην ειδικότητα και η ρομποτική οτορινολαριγολογική χειρουργική, στην οποία έχω εμπλακεί και εγώ και η κυρία Χέρα. Έχουμε κάνει όλο το κόρς και έχουμε πάρει την πιστοποίηση και προχωρούμε. Η νευροτολογία είναι ένα μεγάλο μέρος, είναι μια μεγάλη υποειδικότητα της ειδικότητας. Πολλές φορές οι ασθενείς παίρνουν κάποια εμπειρική θεραπεία, γιατί ουσιαστικά δεν τίθεται διάγνωση. Μπαίνει ένας γενικός όρος ήλικος, παίρνουν ένα απομέξ για κάποιο χρονικό διάστημα και ό,τι γίνει. Προφανώς για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πρέπει να ξέρεις την παθογένεση, τους παθογενικούς μηχανισμούς, για να προχωρήσεις μετά και να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις θεραπευτικά και να ξέρεις και τους διαγνωστικούς μηχανισμούς φυσικά, ώστε να δεις θεραπευτικά πώς θα αντιμετωπίσεις το θέμα. Η κυρία Χέρα, που είναι η βασική μου συνεργάτης εδώ και 15 χρόνια που είμαστε στο ιατρικό, έχει μάστερ στο αντικείμενο, στην νευροτολογία. Έχει μελετήσει άπειρες ώρες με το θέμα, έχει σημαντική εμπειρία και έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Όλα αυτά τα χρόνια το γραφείο μου είναι δίπλα στο γραφείο του κυρίου Γαβαλά. Οπότε παίρνει έτοιμη, συμπυκνωμένη γνώση από τον γκουρού της νευροτολογίας στην Ελλάδα, τον κύριο Γαβαλά. Εμένα η εμπλοκή μου με τον ήλικο δεν είναι ιδιαίτερα θερμή. Όχι, δεν τον αντιπαθώ, απλώς είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους και πρέπει να ασχολούνται αυτοί που το ξέρουν καλά. Οπότε συνεχίζει η κυρία Χέρα. Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ τον καθηγητή και τον κύριο Δουδουλάκη για την τιμή της πρόσκλησης αυτής της ομιλίας. Θα μιλήσω για τον ήλικο, το ρόλο που παίζει ο λαβύρινθος, αλλά και για κεντρικές παθήσεις, οι οποίες μπορεί να προκαλούν ήλικο. Ο ήλικος και η ζάλη δεν είναι νόση. Είναι ένα σύμπτωμα νόσων με διάφορες αιτιολογίες και μπορεί να δηλώνουν τη λειτουργία του αιθουσαίου συστήματος ή περιφερική ή κεντρική. Ο ήλικος μπορεί να οφείλεται σε περιφερικές παθήσεις, όπως είναι πολύ συχνά ο καλοήθης παροξυσμικός ήλικος θέσεως, η αιθουσαία νευρίτιδα, η λαβυρινθίτιδα, ο ίδρυπος του λαβυρίνθου, το έλλειμμα του άνου ημικυκλίου σωλήνα. Πολύ συχνά όμως μπορεί να οφείλεται και σε κεντρικές παθήσεις, όπως είναι η αιθουσαία ημικρανία, σύνδρομα μετά από διάσηση, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Πάρκινσον, όγκη, ισχυμικά επεισόδια. Καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως είναι η σπονδυλοβασική ισχυμία, τα έμφρακτα του στελέχους ή της παρεγκεφαλίδας, η ορθοστατική υπόταση, μπορεί να υποκρύπτεται έμφραγμα του μυοκαρδίου και μπορεί να υπάρχουν και ψυχιατρικές διαταραχές. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι ο οργανισμός προσπαθεί να αντιρροπήσει τις περιφερικές και τις κεντρικές βλάβες του αιθουσαίου συστήματος, βασιζόμενος στην πλαστικότητα της παρεγκεφαλίδας και των αιθουσαίων πυρήνων του εγκεφαλικού στελέχους. Η αιθουσαία αντιρρόπηση μπορεί να είναι στατική, κατά την απουσία δηλαδή κινήσεων της κεφαλής, μέσω ρύθμισης της δραστηριότητας των αιθουσαίων πυρήνων, αλλά και δυναμική και η οποία προάγεται με την κίνηση. Για να εκτιμήσουμε κάποιον ασθενή που θα έρθει σε εμάς με ήλικο, θα πρέπει να πάρουμε ένα πλήρες και λεπτομερές ιστορικό. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εκτιμήσουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν απειλητικές για τη ζωή αιτίες ηλίκου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά της ζάλης.
πότε ξεκίνησε, ποια είναι η διάρκειά της, πώς εξελίσσονται τα συμπτώματα, αν υπάρχουν παράγοντες επιβαρυντικοί ή ανακουφιστικοί, αν πρόκειται για συνεχή ζάλη ή διαλείπουσα. Θα πρέπει να πάρουμε ένα πλήρες οτολογικό ιστορικό, να ρωτήσουμε αν υπάρχει οταλγία, οτόρια, βαρικοία, αν υπάρχει αίσθημα πληρότητας του αυτιού, αν υπάρχουν εμβοές σφίζουσες ή συνεχείς, αν υπάρχει χειρουργικό ιστορικό και αν ο ήλιγκος προκαλείται από αύξηση της πίεσης ή με τον έντονο θόρυβο. Θα πρέπει να ρωτήσουμε αν ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα, όπως αμινογλυκοσίδες, φουροσεμίδη, σισπλατίνη, που είναι χημειοθεραπευτικό, ασπιρίνη, τα οποία είναι οτοτοξικά, αν λαμβάνει αντιπερτασικά ή κατασταλτικά φάρμακα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν υπάρχει ιστορικό τραυματισμού της κεφαλής ή της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, αν υπάρχει ιστορικό κεφαλαλγίας ή ημικρανίας, αν υπάρχουν διαταραχές οράσεως, μυοσκελετικά προβλήματα που μπορεί να προκαλούν αστάθεια ή περιφερική νευροπάθεια. Αν ένας ασθενής έρθει σε εμάς με έντονη οξία ζάλη, μιλάμε για ένα οξύ ενθουσαίου σύνδρομο. Ο ασθενής αυτός έχει σοβαρή έντονη συνεχή ζάλη και αστάθεια που επιδεινώνεται μέσα σε ώρες, έχει έντονη ναυτία και εμέτους, δεν αντέχει καμία κίνηση της κεφαλής, σε αυτόν τον ασθενή θα πρέπει απαραίτητα να διαφοροποιήσουμε τα κεντρικά από τα περιφερικά αίτια, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάποια πάθηση που να είναι απειλητική για τη ζωή του. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε πλήρες ιστορικό και να κάνουμε μία πλήρη νευροοτολογική εξέταση. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγξουμε αν υπάρχει αυτόματος νυσταγμός. Στη συνέχεια να ελέγξουμε αν υπάρχει νυσταγμός βλέμματος στις κύριες βλεμματικές θέσεις. Ο περιφερικός νυσταγμός είναι οριζόντιος και έχει πάντοτε την ίδια κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση προς την οποία βλέπει το μάτι. Ενισχύεται όταν το βλέμμα στρίβει προς την κατεύθυνση της ταχείας φάσης και μειώνεται με την οπτική καθήλωση. Αντίθετα, ο κεντρικός νυσταγμός είναι κάθετος, είναι αμυγός τροφικός ή αλλάζει κατεύθυνση ανάλογα με την κατεύθυνση του βλέμματος και δεν καταστέλλεται με την οπτική καθήλωση. Μια άλλη δοκιμασία που βοηθάει στη διαφοροδιάγνωση είναι το head impulse test, όπου σε περιφερικές αλλοιώσεις παρατηρείται σακαδική κίνηση των ματιών μετά από ξαφνική στροφή της κεφαλής για τον επαναπροσδιορισμό του οπτικού στόχου. Αντίθετα, στις κεντρικές παθήσεις δεν παρατηρούνται αυτές οι σακαδικές κινήσεις. Υπάρχει επίσης το test of skew, το οποίο γίνεται με το cover-uncover test, όπου παρατηρείται κάθετη κακή ευθυγράμμιση των ματιών και οφείλεται σε κεντρικές αλλοιώσεις στη γέφυρα, στον προμήκη ή στο μεσεγκέφαλο. Γίνεται επίσης εξέταση και απεριστρεφόμενου εδράνου, όπου γίνεται έλεγχος του έσω αυτιού και της ακεραιότητας του εσωοφθαλμικού αντανακλαστικού, αλλά και έλεγχος του κεντρικού μηχανισμού της καταστολής αυτού του αντανακλαστικού. Μπορεί να γίνει η δοκιμασία Romberg και Untenberger και η δοκιμασία φυσικά Hall-Pike, όπως και η δοκιμασία του οριζόντιου ημικύκλιου σωλήνα. Αφού διερευνήσουμε την αιτία που προκαλεί το οξύ ενθουσαίο σύνδρομο, η θεραπεία μας αρχικά θα αποσκοπεί και πρόκειται φυσικά για ένα περιφερικό ενθουσαίο σύνδρομο. Η θεραπεία μας αποσκοπεί αρχικά στην υποχώρηση των συμπτωμάτων της ναυτίας, των εμέτων, του αισθήματος παλμών, του υδρότα και της ανησυχίας που προκαλεί αυτή η έντονη ζάλη. Στα φάρμακα περιλαμβάνονται αντισταμινικά, όπως η μεκλιζίνη και η προμεθαζίνη, τα οποία δρούν από τους ενθουσαίους πυρήνες έως το κέντρο του εμέτου στον προμήκη. Μπορούμε να δώσουμε βήτα ιστίνη που κάνει έλεγχο των συμπτωμάτων χωρίς να κάνει καταστολή. Μπορούμε να δώσουμε αναστολέα των ιόντων ασβεστίου, όπως η κιναριζίνη, ή σε πιο έντονες καταστάσεις βενζοδιαζεπίνης. Και σε δεύτερο χρόνο, αφού υποχωρήσουν τα οξέα συμπτώματα, θα κάνουμε τις ασκήσεις της ενθουσίας αντιρρόπησης. Ο ήλιγκος θέσεως είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά και πολλές φορές λανθασμένα και για όλους τους ηλίγους. Αναφέρεται στην αίσθηση περιστροφής που προκαλείται από αλλαγές στις θέσεις της κεφαλής σε σχέση με τη βαρύτητα και προκαλείται και από περιφερικές παθήσεις αλλά και από κεντρικές παθήσεις.
Οι περιφερικές παθήσεις είναι ο καλοήθης παροξυσμικός ήλιγκος θέσεως, ενώ οι κεντρικές παθήσεις είναι ο κεντρικός ήλιγκος θέσεως, αλλά και ο αυχενικός ήλιγκος και η σπονδυλοβασική ανεπάρκεια. Για να εκτιμήσουμε έναν ήλιγκο θέσεως, θα πάρουμε λοιπόν ένα λεπτομερές ιστορικό που θα πρέπει να γίνει διαφοροδιάγνωση για το αν πρόκειται για μία συνεχόμενη ζάλη η οποία επιδεινώνεται με τις κινήσεις ή αν πρόκειται για μία ζάλη που προκαλείται μόνο με τις κινήσεις. Αν υπάρχει ναυτία, αν υπάρχει αστάθεια, αν υπάρχουν άλλα ακολογικά ή νευρολογικά συμπτώματα. Φυσικά θα εκτιμήσουμε τον νισταγμό. Θα κάνουμε τη δοκιμασία Dix-Colpaic και το τεστ, το supine roll test, που είναι ένα τεστ για τον οριζόντιο ημικύκλιο σωλήνα. Εάν βρούμε κάθετο ή στροφικό νισταγμό, τότε αυτό μας παραπέμπει σε κεντρικές παθήσεις που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή σε σπονδυλοβασική ανεπάρκεια, οπότε θα πρέπει να γίνει έλεγχος με μαγνητική, αξονική και αγγειογραφία. Επίσης, θα πρέπει να μετρήσουμε τα ζωτικά σημεία σε διάφορες θέσεις, να δούμε μήπως πρόκειται για ορθοστατική υπόταση. Ο καλοήθης παροξυσμικός ήλιγκος θέσεως είναι μια περιφερική νόσος, η οποία παρουσιάζεται με υποτροπιάζοντα επεισόδια περιστροφικού ηλίγου που προκαλούνται από αλλαγές στις θέσεις της κεφαλής και διαρκούν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Οι προσφορές αυτές διαρκούν λιγότερο από ένα λεπτό και παρουσιάζονται όταν ο ασθενής ξαπλώνει στο κρεβάτι ύπτια ή όταν στρίβει στην ύπτια θέση ενώ είναι ξαπλωμένος. Προκαλείται από τη μετακίνηση της οτοκονίας των κρυστάλλων ασβεστίου από το ελλειπτικό κυστίδιο στους ημικύκλιους σωλήνες, συνήθως στον οπίσθιο κάθετο σωλήνα, πιο σπάνια στον οριζόντιο ημικύκλιο και ακόμα πιο σπάνια στον πρόσθιο κάθετο σωλήνα. Αυτοί οι κρύσταλλοι μπορεί να μετακινούνται ελεύθερα στο σκέλος του ημικυκλίου σωλήνα, οπότε μιλάμε για καναλολιθίαση, ή να είναι προσκολλημένοι στο διατεταμένο άκρο του σωλήνα, οπότε μιλάμε για κυπελιολιθίαση. Τα αίτια είναι πολλά. Μπορεί να είναι ο ήλιγκος αυτός να είναι ιδιοπαθής, συνήθως το 95% των περιπτώσεων. Μπορεί να προκαλυφθεί από ένα τραυματισμό κεφαλής. Μπορεί να παρατηρηθεί μετά από αιθουσαία νευρίτιδα, όπου περίπου το 15% των ασθενών που έχουν περάσει αιθουσαία νευρίτιδα αναπτύσσουν καλοήθη παροξυσμικό ήλιγκο θέσεως μετά από εβδομάδες ή και μήνες από το οξύ επεισόδιο, λόγω της επέκτασης της φλεγμονής στο λαβύρινθο. Μπορεί να οφείλεται σε μειωμένη φυσική δραστηριότητα, όπως παραμονή στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω παραδείγματος χάρη ενός χειρουργείου. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με αιθουσαία ημικρανία, με ίδρωπα λαβυρίνθου, με οστεοπενία, με οστεοπόρωση, με μειωμένα επίπεδα της βιταμίνης D. Η διαγνωστική εξέταση είναι η δοκιμασία Dix-Colpaic, όπου παρατηρείται έντονος οριζοντιοκυκλικός νισταγμός μετά από μια λανθάνουσα περίοδο. Η θεραπεία είναι με διάφορες μανούβρες, όπως είναι η μανούβρα Epley, Semont, Γκουφόνη, ιδιαίτερα για τον οριζόντιο ημικύκλιο σωλήνα, και φαρμακευτικά σε πολύ έντονη ναυτία μπορεί να δοθεί διμενιδρινά. Ο κεντρικός τώρα παροξυσμικός ήλιγκος θέσεως προκαλείται από παθήσεις του οπισθίου κρανιακού βόθρου, στο έδαφος συνήθως της τετάρτης κοιλίας ή στην παρεγκεφαλίδα, και παρουσιάζεται με επεισόδια ηλίγου σε συγκεκριμένες θέσεις της κεφαλής. Όμως, ο νισταγμός είναι κάθετος, συνήθως είναι προς τα κάτω ή στροφικός, δεν υπάρχει λανθάνων χρόνων ή είναι πάρα πολύ μικρός, λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, δεν παρατηρείται κρεσέντο-δεκρεσέντο μορφή στον νισταγμό, δεν παρατηρείται κόπωση και δεν αναστέλλεται με την καθήλωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος και νευρολογική ή και νευροχειρουργική εκτίμηση. Ο αυχενικός ήλιγκος χαρακτηρίζεται από ζάλη που σχετίζεται με τη θέση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε ασθενείς με παθολογία του αυχένα και μπορεί να προκαλείται και λόγω της σπονδυλοβασικής ανεπάρκειας, και αυτό οφείλεται σε μηχανική απόφραξη ή στένωση της σπονδυλικής αρτηρίας λόγω στροφικής κίνησης της κεφαλής και του αυχένα ή μεγάλης έκδασης του αυχένα προς τα πίσω, οπότε συμπιέζει τη σπονδυλική αρτηρία. Μια άλλη πάθηση περιφερική είναι η αιθουσαία νευρίτιδα. Πρόκειται για μία μερική και όχι πλήρη μονόπλευρη βλάβη του αιθουσαίου συστήματος, η οποία προσβάλλει το άνω αιθουσαίο νεύρο, το οποίο νευρώνει τον οριζόντιο και τον πρόσθιο ημικύκλιο σωλήνα,
το ελλειπτικό κυστίδιο και μέρος του σφαιρικού κυστιδίου. Είναι μια κλινική διάγνωση και θα πρέπει οπωσδήποτε να διαφοροποιηθεί από κεντρικές αιτίες ελίγου, όπως αγκιακά επεισόδια, έμφρακτα της παρεγκεφαλίδας ή αλλοιώσεις στο στέλεχος του εγκεφάλου. Προκαλεί πολύ έντονη οξία συνεχή ζάλη, η οποία επιδεινώνεται με τις κινήσεις της κεφαλής. Ο ασθενής έχει ναυτία, εμέτους και αστάθεια και αυτή η ζάλη διαρκεί για μέρες ή για εβδομάδες. Θεωρείται ιογενούς αιτιολογίας από αναζωπήρωση του ιού του έρπιτα, ο οποίος παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στο αιθουσαίο γάνγλιο, ξαφνικά αντιγράφεται και προκαλεί φλεγμονή και ίδυμα του νεύρου. Έχουν περιγραφεί όμως και αγκιακά και ανοσολογικά αίτια. Είναι μια καλοήθης κατάσταση, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετές μέρες, αλλά μπορεί να χρειαστεί και μήνες να περάσουν για να υποχωρήσουν πλήρως όλα τα συμπτώματα. Στη διάγνωσή της παρατηρείται περιφερικά, έχουμε περιφερικά ευρήματα, όπως έχουμε οριζοντιοκυκλικό αυτόματο νησταγμό προς το υγιές αυτή, έχουμε παθολογικό head impulse test, οριζόντιες σακαδικές κινήσεις των ματιών, gaze evoked νησταγμό προς την κατεύθυνση της ταχείας φάσης του νησταγμού, δεν έχουμε κεντρικές οφθαλμοκινητικές διαταραχές και δεν έχουμε βλάβη της ακοής. Η θεραπεία είναι συμπτωματική θεραπεία για τη μείωση της έντασης του ηλίγου και της ναυτίας. Μπορούμε να δώσουμε κορτικοστεροειδή για τη βελτίωση της αποκατάστασης της περιφερικής αιθουσίας λειτουργίας ή ασκήσεις αιθουσίας αποκατάστασης για τη βελτίωση της κεντρικής αντιρρόπησης. Η αιθουσαία ημικρανία είναι μια κεντρική πάθηση του αιθουσαίου συστήματος, μια πολύ συχνή πάθηση του αιθουσαίου συστήματος, και χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο για να περιγράψουμε καταστάσεις στις οποίες υπάρχουν ημικρανικά συμπτώματα και ζάλη. Προσβάλλει τους ασθενείς σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν από τα 8 έτη και η μέση ηλικία έναρξης είναι η δεύτερη και η τρίτη δεκαετία της ζωής. Συνήθως προηγείται η κεφαλαλγία του ηλίγου για πολλά έτη, γύρω στα 8 έτη, και παίζουν ρόλο οι ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες λόγω της εμμηνόπαυσης. Μπορεί να παρουσιαστεί και στην παιδική ηλικία και ο καλοήθης παροξυσμικός ήλιγκος θέσεως στην παιδική ηλικία θεωρείται πρώιμη έκφραση της ημικρανίας. Συνήθις αιτία ζάλης, η ζάλη αυτή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως ο ασθενής να νιώθει περιστροφή, μπορεί να νιώθει ένα αλίκνισμα, μπορεί να έχει μια αίσθηση επίπλευσης, να παρουσιάζει σύγχυση, να έχει αστάθεια. Ο ήλιγκος είναι 2 με 3 φορές πιο συχνός στους ασθενείς με ημικρανία από ό,τι στο γενικό πληθυσμό και συχνά μπορεί να συνυπάρχει οπτική άβρα, φωτοφοβία, φωνοφοβία, έντονη δυσανεξία στην κίνηση και πονοκέφαλος. Ο ήλιγκος μπορεί να προηγείται, να συμβαίνει κατά τη διάρκεια ή να έπεται της κεφαλαλγίας. Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στο κλινικό ιστορικό. Υπάρχει μεγάλο εύρος και περιφερικών και κεντρικών αιθουσοκοχλιακών συνεπειών. Μπορεί ασθενής να παραπονείται για εμβοές, για αίσθηση πίεσης ή πληρότητα στα αυτιά. Έχει χαμηλότερα επίπεδα δυσανεξίας στο θόρυβο, υπερακουσία, καθυστερημένη κροταφική επεξεργασία. Ενώ τα αιθουσαία συμπτώματα είναι μη ειδικά. Παραπονείται για ζάλη, για ήλιγκο. Στην εξέταση μπορεί να βρούμε αυτόματο νησταγμό, κεντρικό νησταγμό θέσης, νησταγμό βλέμματος και διαταραχή στην ομαλή παρακολούθηση της κίνησης του στόχου, το smooth pursuit. Η θεραπεία είναι βασικά η αλλαγή του τρόπου ζωής, η αντιμετώπιση μιας οξείας κρίσης με τα φάρμακα που είπαμε. Μπορούμε να δώσουμε μαγνήσιο, βιταμίνη B2, συνένζυμο Q, και σε άτομα τα οποία έχουν συχνές κρίσεις, μπορούμε να δώσουμε προφυλακτική θεραπεία με βίτα blockers ή αναστολής ιόντων ασβεστίου, SSRI, SNRI, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και αντιεπιληπτικά. Μπορεί επίσης να γίνει botox και τελευταία θεραπεία είναι μία θεραπεία με αντισώματα έναντι του CGRP. Κάποιες σπάνιες κεντρικές παθήσεις που θα πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας είναι το σύνδρομο υποκλοπής της υποκλειδίου αρτηρίας. Είναι μια αναστροφή της αιματικής ροής σε κλάδο της υποκλειδίου αρτηρίας
λόγω ομόπλευρης στένωσης αυτής κοντά στην έκφυσή της. Καθώς ο βαθμός της στένωσης αυξάνεται, η πίεση στο απότερο τμήμα της υποκλειδίου μειώνεται σημαντικά και αυτό οδηγεί σε αναστροφή της ροής του αίματος στην ομόπλευρη σπονδυλική αρτηρία μέσω της βασικής αρτηρίας και σε σπονδυλοβασική ισχυμία. Αυτό γίνεται κυρίως κατά τη διάρκεια αυξημένων αιμοδυναμικών απαιτήσεων όπως σε χειρονακτική εργασία, αλλά και σε αιμοκαθερόμενους ασθενείς με ομόπλευρη αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Οι ασθενείς παραπονούνται για χολότητα του άνω άκρου, αλλά παρουσιάζουν και drop attacks λόγω παροδικών ισχυμικών επεισοδίων της σπονδυλοβασικής κυκλοφορίας. Και φυσικά μπορεί να εμφανίζουν ζάλη, διπλοπία, εμβοές ή και βαρικοία. Ο έλεγχος γίνεται με υπερηχογράφημα για την ανίχνευση της αναστροφής της αιματικής ροής, μαγνητική αγγιογραφία ή αξονική αγγιογραφία. Και μία ακόμα σπάνια κεντρική πάθηση, θα πρέπει και αυτή να την έχουμε υπόψη μας, γιατί μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, είναι το σύνδρομο Άλλον-Ρουτιάρη, που πρόκειται για μία ομάδα ανομαλιών στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, που περιλαμβάνει την παρεγκεφαλίδα, τη γέφυρα και τον προμύκη, και χαρακτηρίζεται από προβολή και εγκολεασμό της παρεγκεφαλίδας ή και του στελέχου στον οτιαίο σωλήνα για μέσω του μείζανου στρίμματος του κρανίου. Παρουσιάζεται με υπηνιακούς πονοκεφάλους, άλγο στον αυχένα, ζάλι, βαρικοία και ήλικο και ο χαρακτηριστικός είναι ο κάθετος νισταγμός προς τα κάτω, στο βλέμμα προς τα εμπρός. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς τους συναδέλφους, την κυρία Τσουκάλη και την κυρία Χέρα, που μας δώσανε από την πλευρά τους και πολύ καλά και άριστα, θα έλεγα, τη σημασία του ηλίγου στην ειδικότητα που εκπροσωπούν. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι πράγματι ο ηλίγος, ενώ είναι κατά μεγάλο ποσοστό αθώος, πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας ότι μερικές φορές μπορεί να προέρθει και από νοσήματα, όπως ακούστηκε στη δίδυνα την κυρία Χέρα, που κρύβονται. Και νομίζω ότι σήμερα με τις εξειδικεύσεις που υπάρχουν γύρω στο χώρο αυτό, πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με το αντικείμενο, με τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, με τη συνεργασία με άλλη συνδικότητα, γιατί πολλές φορές ο χώρος μας χρειάζεται και τον νευρολόγο και τον γαστρεντερολόγο και τον παθολόγο κλπ. Φτάνουμε σε μια διαγνωστική κατάσταση πολύ καλή, όπου φτάνουμε και σε ένα αποτέλεσμα θετικό και βοηθούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο τον άρρωστο. Και όλα πάνε συνήθως, ας πούμε, το πλήστον πολύ καλά. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που μας ακούσαν, τον καθηγητή Γεωργιά που μας πρότεινε για την ομιλία αυτή και χρόνια πολλά και καλά σε όλους μας.